σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Όσοι βρέθηκαν στον Αστακό, στον πολυσυζητημένο γάμο του γνωστού επιχειρηματία και πρόεδρο του Αιώλου Αστακού, Απόστολου Πανταζή, με την εκλεχτή της καρδιάς του, την πανέμορφη Άννη Μπακομιχάλη, σίγουρα ένιωσαν τι σημαίνει λάμψη. Με έντονα στοιχεία από την ελληνική παράδοση, οι 600 και πλέον καλεσμένοι από πολλά μέρη του κόσμου, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πολιτικοί, συγγενείς και φίλοι του αγαπημένου ζευγαριού, απόλαυσαν μια υπέροχη τελετή και μια δεξίωση κάτι παραπάνω από μαγική, σχεδιασμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια από την καλόγου στην Ήφη, η οποία αφέθηκε στα χέρια της υπερταλαντούχας designer Άννας Μαρίας Ροχδάκη, που αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το νηφικό, διακοσμημένο με 100.000 σβαρόσκι και σχεδιασμένο από τον γνωστό σχεδιαστή Βρετό Βρετάκο, αποκλειστικά για την Άννη. Ο χώρος της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στο Γιάννης Village Resort, στολισμένος με λευκές ορχιδέες και χιλιάδες κρυστάλλους σβαρόσκι, δημιούργησε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με ζωντανή μουσική και τα ονόματα των νεόνυφων να γράφονται με λέιζερ στον ουρανό του Αστακού, προκαλώντας επιφωνήματα θαυμασμού. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν εδέσματα από το χτίμα πιθάρι με ένα απόλυτα προσεγμένο μενού και οι νεόνυφοι έκοψαν μια εντυπωσιακή τούρτα δημιουργία του γνωστού ζαχοπλαστείου Καραβέλ. Το κέφι διατηρήθηκε αμύωτο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας με τον Γιάννη Καψάλη και την Γιώτα Γρίβα, αλλά και τον δικό μας Παναγιώτη Φούντα με την ορχήστρα του. Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, η ώρα που η Νύφη πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε ένα τραγούδι στους καλεσμένους, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη.